Καλημέρα σας και από μένα, σε όλους και όλες. Καλή δύναμη, εύχομαι, υγεία. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται να κάνω καμιά μακροσκελέστατη ομιλία. Θα κάνω μια προσπάθεια, επειδή γενικότερα ξέρετε τις θέσεις του κόμματος και τις προτάσεις του, να σας αναπτύξω τους βασικούς προβληματισμούς μας για το πώς εκτιμάμε τις εξελίξεις φυσικά στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη, διεθνώς, πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση που βιώνει ο λαός μας και τι προτείνουμε σχετικά με τη διέξοδο από αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, από τα οξυμένα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, που δεν είναι μόνο τωρινά, αλλά έρχονται και επεκτείνονται και μεγαλώνουν συνεχώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, μόνο την τελευταία δεκαετία, δεκαπενταετία, να σκεφτεί κανένας μας, περάσαμε μια βαθιά οικονομική καπιταλιστική κρίση, περάσαμε μια-δύο χρόνια σε μια μικρή ανάκαμψη, σε μια προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας, ξανακυλήσαμε σε νέα ύφεση και κρίση με την πανδημία. Ήρθαν τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα της υγείας του λαού μας και εδώ και ευρύτερα. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον πόλεμο με την απαράδεκτη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία βέβαια δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, αλλά προετοιμαζόταν χρόνια τόσο από το ένα ιμπεριαλιστικό κέντρο όσο και από το άλλο ιμπεριαλιστικό κέντρο, δηλαδή τον ΝΑΤΟ και τους Αμερικάνους, και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση με επιπτώσεις τεράστιες σε όλους τους λαούς. Δεν την πληρώνει μόνο ο ουκρανικός λαός ή ο ρώσικος λαός ή οι λαοί γύρω από εκεί, αλλά και ο ελληνικός λαός, οι λαοί όλου του κόσμου, σε τελευταία ανάλυση, με την ενεργειακή κρίση, την απειλή επισιτιστικής κρίσης και βεβαίως μιας νέας βαθιάς οικονομικής κρίσης σε όλα τα ζητήματα. Η αντίληψή μας για αυτά τα θέματα αφορά την εκτίμηση ότι πλέον βρισκόμαστε, μπορούμε να πούμε, σε μια νέα φάση. Όχι νέα εποχή, αλλά σε νέα φάση, δηλαδή στο δεύτερο, στο τρίτο πλέον δεκάχρονο του 21ου αιώνα, φαίνεται ότι αποκρισταλώνονται κάποιοι διεθνείς συσχετισμοί, έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται, βρίσκονται σε πορεία ολοκλήρωσης η διαμόρφωση των διαφόρων κέντρων, καπιταλιστικών κέντρων που ενδιαφέρονται για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, για μια νέα μοιρασιά, η οποία είχε γίνει τον προηγούμενο αιώνα και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχαν διαμορφωθεί κράτη, σύνορα, σχέσεις επιρροής και ελέγχου διαφόρων περιοχών όλης της γης από τις μεγάλες δυνάμεις. Και βέβαια ερχόμαστε σήμερα, 30 χρόνια μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την ανατροπή του σοσιαλιστικού συστήματος, αλλά και εδώ στην Ευρώπη 30 χρόνια μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ και την ένταξή μας πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη νέα μορφή της που μετατράπηκε η παλιά ΕΟΚ, και γίνεται αυτό το μοίρασμα του κόσμου ξανά. Έχουν μεγαλώσει αντιθέσεις, έχουν μεγαλώσει ανταγωνισμοί και βεβαίως τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ μεγάλα για τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας, της μεταφοράς των εμπορευμάτων, για τον έλεγχο των σφαιρών επιρροής, για γεωστρατηγικές θέσεις από κάθε χώρα που ενδιαφέρεται γύρω από αυτά τα ζητήματα. Και φυσικά, σε αυτό το αλυσβερίσι δεν παίζουν μόνο τα ισχυρά υπεριαλιστικά κέντρα, αλλά και άλλες μικρότερες, μεσαίες χώρες σε αυτό το διεθνές καπιταλιστικό, υπεριαλιστικό σύστημα, όπως το λέμε, γιατί πλέον ο καπιταλισμός έχει φτάσει από τον προηγούμενο αιώνα στο μονοπωλιακό του στάδιο, είναι μονοπωλιακός καπιταλισμός, άρα υπεριαλισμός, με βάση την επιστημονική ορολογία, δηλαδή, με αυτή την έννοια. Έτσι, λοιπόν, σήμερα εκτιμάμε ότι διαμορφώνονται ή έχουν διαμορφωθεί και εξελίσσονται ταυτόχρονα, με αυτή την έννοια διαμορφώνονται ακόμα, δύο μεγάλα
κέντρα. Από τη μια μεριά είναι το Ευρωατλαντικό Κέντρο, δηλαδή με κυρίαρχη δύναμη εδώ τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία ασκεί την επιρροή της και την οικονομική και την πολιτική και τη στρατιωτική, είναι η πιο ισχυρή οικονομική και στρατιωτική δύναμη στο Ευρωατλαντικό τόξο. Και από την άλλη έχουμε το υποδιαμόρφωση Ευρασιατικό στρατόπεδο, κέντρο, όπου εδώ δεσπόζουν η Κίνα, κυρίως οικονομικά, η οποία απειλεί την πρωτοκαθεδρία των Αμερικάνων διεθνώς στα οικονομικά ζητήματα, και τη Ρωσία ως στρατιωτική δύναμη, που είναι η δεύτερη δύναμη διεθνώς στρατιωτικά μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και βέβαια γύρω από αυτούς είναι οι διάφοροι δορυφόροι, οι διάφορες σφαίρες επιρροής, οι διάφορες συμμαχίες τους, υπεριαλιστικές, καπιταλιστικές, οικονομικές, εμπορικές, πολιτικές, είτε το ΝΑΤΟ, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε από την άλλη μεριά τώρα η δημιουργία του Κουάντ, ή από την άλλη μεριά η δημιουργία του άξονα Ρωσίας-Κίνας με συμμετοχή και κάποιων άλλων μεγάλων δυνάμεων των BRICS διεθνώς, αλλά και στην περιοχή της Ευρασίας. Και στα πλαίσια αυτά, στην προσπάθεια μοιράσματος των αγορών, εμείς το είχαμε εκτιμήσει, θυμόσαστε, δεν πέσαμε από τα σύννεφα όπως κάνουν κάποιοι, που από τι πράγμα είναι αυτό που επέμβηκε η Ρωσία στην Ουκρανία. Εμείς είχαμε εκτιμήσει ότι επίκειται επέμβαση. Το ποιος θα έκανε το πρώτο βήμα, αν θα το έκανε δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ, ή αν θα το έκανε η Ρωσία με τις πλάτες της Κίνας φυσικά. Εντάξει, αυτό ήταν ένα ερωτηματικό για όλους. Όμως η εκτίμησή μας ήταν αυτή, γιατί και η Ρωσία εδώ και χρόνια είχε αρχίσει να διεκδικεί τις σφαίρες επιρροής της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, γιατί ένιωθε να χάνει ζωτικό χώρο, γιατί πλέον η Ρωσία μετά το 1991 για τη διάλυση, την ανατροπή του σοσιαλισμού, βρέθηκε στο να αναπτύσσεται καπιταλιστικά. Δεν είναι η Ρωσία του 1995 ή του 2000. Έτσι πλέον περάσαν 30 χρόνια, έχει ολοκληρωθεί καπιταλιστικά, έχει μεγάλα μονοπόλια, μεγάλες μετοχικές εταιρείες που διεκδικούν, έχει σταθεροποιηθεί επίσης στο διεθνή χώρο και στο χώρο εκεί, και αναπτύσσει και θέλει και αυτή ξαναμοίρασμα της τράπουλας πάλι στις περιοχές που θεωρεί ως ένα βαθμό δικές της και μάλιστα ως ζωτικά της συμφέροντα, γιατί είναι γύρω από αυτή. Και από την άλλη μεριά είχαμε το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχώς να προσπαθούν να επεκτείνονται από τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όλο και προς τα σύνορα της Ρωσίας, εκτός από την περιοχή, ξαναλέω, του Ινδοειρηνικού, που επίσης διεκδικούν εκεί μια σειρά ζητήματα και οξύνονται ανταγωνισμοί και αντιθέσεις με την Κίνα και τις άλλες δυνάμεις της περιοχής εκεί, και διεκδικούσε και όλο έβαζε και νέα κράτη στο ΝΑΤΟ, όλο έκανε πολεμικές ασκήσεις κλπ. Περικυκλώνοντας τη Ρωσία. Δηλαδή ήταν θέμα χρόνου σε τελευταία ανάλυση, αυτή είναι η εκτίμηση δική μας, το να φτάσουμε στο να γίνει αυτό που έλεγε ο Κλαούζεβιτς και το υιοθέτησε και ο Λένιν, δηλαδή ότι ο πόλεμος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα, έλεγε ο Κλαούζεβιτς, και ο Λένιν πρόσθεσε με βία μέσα, με στρατιωτικά μέσα. Και αυτή την εικόνα έχουμε αυτή τη στιγμή, βέβαια πάντα με θύματα τους λαούς κυρίως, και αυτοί μας ενδιαφέρουν εμάς. Η θέση της Ελλάδας σε αυτή την ιστορία είναι εμπλοκή με τα μπούνια επίσης. Είναι συμμετοχή πολύ ενεργή σε όλες αυτές, και πριν στην απόπειρα που έκανε το ΝΑΤΟ, και με εξοπλισμούς και με αποστολή ενόπλων δυνάμεων και στρατιωτικών σε χώρες γύρω από τη Ρωσία και γύρω από την Ουκρανία, με πολεμικές στρατιωτικές ασκήσεις, με σενάρια ενάντια στην Ουκρανία και τη Ρωσία και σε άλλες χώρες της περιοχής κλπ. Και βεβαίως με επιστέγασμα πλέον την νέα Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις Βάσεις, που μετέτρεψε όλη τη χώρα σε ένα απέραντο στρατόπεδο από όπου εφορμούν νατοϊκές στρατιωτικές δυνάμεις σε αυτό το πόλεμο που διεξάγεται όχι ανοιχτά και άμεσα μέσα στο έδαφος της Ουκρανίας, αλλά με αποστολές πολεμικού υλικού, με αποστολές μισθοφόρων,
των χωρών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στην Ουκρανία σε αντιπαράθεση και σε σύγκρουση με τη Ρωσία. Και φυσικά εμείς εκτιμάμε ότι υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν νέες αιστείες πολέμου, δηλαδή τα Βαλκάνια εξακολουθούν να είναι μπαρουταποθήκη, η Βόρεια Αφρική επίσης, η Μέση Ανατολή, εκτός από τη Μαύρη Θάλασσα που είναι έτσι κι αλλιώς εξέλιξε ο πόλεμος. Και άρα, δηλαδή, μια περιοχή στην οποία η Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο, επειδή είναι σε κρίσιμη γεωστρατηγική θέση, βρίσκεται ανάμεσα στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική και βεβαίως βρίσκεται σε αυτό το δρόμο της Μεσογείου, του Αιγαίου, της Μεσογείου, κοντά στον Περσικό κόλπο, όπου είναι ο δρόμος μεταφοράς εμπορευμάτων, ο δρόμος μεταφοράς της ενέργειας κλπ. Κλπ. Που ενδιαφέρονται πάρα πολλοί παίκτες και διεθνείς μεγάλοι, ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, ξαναλέω, αλλά και περιφερειακοί, όπως είναι η Τουρκία, όπως είναι το Ισραήλ, όπως είναι η Αίγυπτος ή άλλες, το Ιράν, άλλες χώρες της περιοχής. Και οι κίνδυνοι αυτοί φαίνονται ήδη. Για παράδειγμα, το γεγονός αυτό που έγινε με τα ελληνικά τάνκερ που τα κατάλαβαν οι Ιρανοί, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στον Περσικό κόλπο και για το πετρέλαιο που κουβαλούσαν, δεν είναι τυχαίο. Το Ιράν είχε προειδοποιήσει. Είχε προειδοποιήσει ότι θα χτυπήσει και στόχους στην Ελλάδα επίσης. Όπως είχε προειδοποιήσει και πιο πριν η Ρωσία. Και ξανά τώρα επανέλαβε ότι η Αλεξανδρούπολη, η Σούδα και η Λάρισα είναι στόχοι της Ρωσίας σε περίπτωση πιο άμεσης εμπλοκής του ΝΑΤΟ σε πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία ή με χώρες συμμάχους της Ρωσίας. Έτσι λοιπόν δεν νομίζουμε ότι η ανησυχία μας είναι υπερβολική και δυστυχώς, λέω δυστυχώς γιατί μακάρι ορισμένα να μην επιβεβαιωνόμασταν με τις αναλύσεις που κάνουμε, όμως φαίνεται ότι μέρα και με τη μέρα εκτιμάμε ότι επιβεβαιώνονται αυτές οι εκτιμήσεις. Το ίδιο είναι και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δηλαδή την ώρα που δώσαμε τόσα για εξοπλιστικά προγράμματα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ βέβαια κατά την άποψή μας, αλλά τέλος πάντων η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα λέγανε ότι ήταν για τις ανάγκες της άμυνας της χώρας. Εν ονόματι της ασφάλειας της κυριαρχίας, το ότι δίνουμε αυτές τις βάσεις και σαν ορμητήρια του ΝΑΤΟ πάλι για την ασφάλειά μας στο Αιγαίο, βλέπουμε την Τουρκία να συνεχίζει όχι μόνο τις προκλήσεις, να πετάνε δηλαδή τουρκικά μαχητικά πάνω από την Αλεξανδρούπολη στα 2,5 ναυτικά μίλια να έχουν φτάσει πάνω από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να μην μιλάει κανένας, να λένε όλοι βρείτε τα, τι να κάνουμε, σύμμαχοι είστε και η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι απάντησαν, και βεβαίως να συμμετέχει σε στρατιωτικές ασκήσεις τώρα που κάνει για κατάληψη κάποιου ξένου εδάφους η Τουρκία, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μαζί με τη συμμετοχή και νατοϊκού και αμερικάνικου πολεμικού πλοίου. Τα ξέρετε, αυτά τα διαβάζετε σήμερα, είναι από τα πρώτα θέματα στις ειδήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό εκτιμάμε ότι επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ότι το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να προστατεύσουν την Ελλάδα, ούτε έχουν κανένα σκοπό. Για αυτούς είναι Ευαγγέλιο η συνοχή του ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική του πτέρυγα και βεβαίως στα πλαίσια αυτά έχουν, άσχετα τι λόγια λένε, έχουν την Τουρκία ως βασικό σύμμαχο που πρέπει να τραβήξουν για να μην πάει με το μέρος της Ρωσίας και βεβαίως να μείνει με το μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ. Και έτσι εργαλειοποιούνται και το προσφυγικό και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία βλέπουμε να οξύνονται και θα οξυνθούν ακόμα παραπέρα από ό,τι γνωρίσαμε. Και φυσικά, σαν όχι επιστέγασμα, σαν αποτέλεσμα και όλων αυτών, είχαμε τη μεγάλη ενεργειακή κρίση που έχει ξεσπάσει, η οποία βέβαια δεν ξεκίνησε μόνο εξαιτίας του πολέμου, απλά ο πόλεμος επιδείνωσε την ενεργειακή κρίση και το πρόβλημα της ενεργειακής εξάρτησης, της ενεργειακής φτώχειας, της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, που συμπαρασύρει
όλα τα πάντα, όλους τους κλάδους της οικονομίας. Δεν μένει μόνο στο ρεύμα, δηλαδή στην ενέργεια, στα καύσιμα, αλλά αυτά μετακυλίονται στις μεταφορές, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, σε αυτό που πληρώνει δηλαδή ο εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια, όταν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ή οτιδήποτε άλλο έχει ανάγκη να αγοράσει κλπ. Και λέμε αυτό γιατί ξεκίνησε πιο πριν με την περιβόητη αυτή πράσινη μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μεγάλο New Deal, το μεγάλο σχέδιο για την πράσινη μετάβαση, όπου όλα θα γίνουν πράσινα εν ονόματι της προστασίας του περιβάλλοντος, που κάθε άλλο σχέση έχει όλη αυτή η πολιτική τους και η στρατηγική τους για την πράσινη μετάβαση με την προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, όπως όλοι ξέρουμε και όπως όλοι βλέπουμε πλέον και στην Ελλάδα, εκτός από άλλες χώρες. Και στα πλαίσια αυτά έβαλαν μαζί με τα εμπόρια των ρήπων, το χρηματιστήριο της ενέργειας, τους φόρους και τα τέλη ειδικότερα στο διοξίδιο του άνθρακα που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Δημιούργησαν πρόβλημα ανατίμησης στο λιγνίτη, γι' αυτό λέγανε ότι είναι ακριβώς. Τώρα βέβαια είναι φτηνότερο γιατί ακρίβεινε πολύ το φυσικό αέριο μετά τον πόλεμο και πάνε να ξαναγυρίζουν στο λιγνίτη την ώρα που έκλεισαν μεγάλες λιγνητικές μονάδες στην Πτολεμαΐδα κυρίως και αλλού, που έχει τέτοιο πλούσιο υλικό, τέτοιες πηγές η χώρα μας ενέργειας που θα μπορούσε πολύ καλά να καλύψει ενεργειακά τη χώρα μας και βέβαια με φτηνό καύσιμα, φτηνά καύσιμα, γιατί και ο λιγνίτης θα μπορούσε να είναι φτηνός αν έλειπαν όλα τα υπόλοιπα μέτρα που πήραν εν ονόματι των πράσινων φόρων και της πράσινης μετάβασης. Και φυσικά εδώ αυτή η κατάσταση οπωσδήποτε επιδεινώθηκε με τον πόλεμο, με τους περιορισμούς που κάναν, με τα μέτρα που πήραν ενάντια στη Ρωσία, με τη στάση της Ρωσίας και άλλων χωρών, και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ο λαός μας συνεχώς να πληρώνει αυτή την κρίση και βεβαίως να βαθαίνει η κρίση. Έχουμε πει, θα μας έχετε ακούσει και αυτή είναι η εκτίμησή μας, ότι εμείς δεν είμαστε αισιόδοξοι όπως βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης για παράδειγμα, αλλά και άλλα κόμματα, και μιλούν ότι υπάρχει δυνατότητα να φύγουμε από την εποπτεία την κοινοτική και ευρύτερα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή καλά από το Ταμείο, τόσο δεν είναι και το πρόβλημα, κυρίως είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φύγουμε και να αποδεσμευτούμε από την αυστηρή αυτή εποπτεία, και μάλιστα μέσα στο 2022 εκτιμούσε η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης, τώρα το μάζεψε λίγο. Ή ότι μπορεί να έχουμε κάποιους πιο δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέχρι τέλος του 2022 ή το 2023. Δεν συμφωνούμε με αυτή την εκτίμηση και το βλέπουμε αυτό. Η Ελλάδα βυθίζεται σε ύφεση, η Ευρωζώνη συνολικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση βυθίζεται σε οικονομική κρίση, και βεβαίως όλοι οι διεθνείς αναλυτές συμφωνούμε και εμείς συμφωνούμε μαζί τους ότι και η διεθνής οικονομία έχει μεγάλη επιβράδυνση και μπορεί να έχουμε ύφεση διεθνώς. Άρα, από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε, γιατί αυτό σημαίνει και νέα μέτρα, σημαίνει νέα νομοσχέδια αντιλαϊκά, σημαίνει πάλι να την πληρώσει ο λαός. Γιατί δυστυχώς τους φόρους ή τα μέτρα δεν τα παίρνουν για τους μεγάλους επιχειρηματίες, για τους εφοπλιστές, για μεγαλοβιομήχανους, για μεγαλέμπορους, για τους τραπεζίτες. Τα παίρνουν από τον ελληνικό λαό με νέους φόρους, με νέες μειώσεις σε μισθούς ή σε επιδόματα ή κοινωνικές παροχές κλπ. Θα μου πείτε γνωστά ζητήματα αυτά. Όμως αυτά τα θέματα μας απασχολούν, γιατί αυτά αφορούν την ίδια τη ζωή των εργαζομένων, της εργατικής τάξης, των αγροτών, των μικρών επιχειρηματιών, των αυτοαπασχολούμενων, γενικά των λαϊκών οικογενειών, και αυτοί θα πληρώσουν την ύφη. Ακόμα και με τις επιδοτήσεις που δίνονται για το ρεύμα ή εδώ και εκεί κάποια μέτρα προεκλογικά εξαγγελίας που κάνει η κυβέρνηση, γιατί αυτά θα τα πληρώσουμε, εντάξει, με την επιδότηση μπορεί να μην το πληρώνεις τη συγκεκριμένη στιγμή ως καταναλωτής, αλλά θα το πληρώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό ως φορολογούμενος ή με περικοπές σε κοινωνικές παροχές. Αυτή είναι
εν ολίγης η κατάσταση, η δυνατότητα επίσης επιδοτήσεων ή άλλων περιορίζεται συνεχώς. Αυτή η προσπάθεια που έγινε από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ελληνική κυβέρνηση τον τελευταίο χρόνο κυρίως, τα τελευταία 2 χρόνια μάλλον, για άσκηση κάποιας επεκτατικής πολιτικής, όπως ονομάζεται στην οικονομία, δηλαδή με επιδοτήσεις, με χρήμα και λοιπά, ή τις επιχειρήσεις, αλλά και σε λαϊκά νοικοκυριά, μπας και ανασάνουν λίγο, δεν έχει πολλά περιθώρια και δεν υπάρχουν και πολλές δυνατότητες. Ήδη το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα μέτρα που παίρνει, αυτό το νέο υπερμνημόνιο, όπως το έχουμε πει εμείς, χωρίς να καταργούνται και τα προηγούμενα φυσικά μνημόνια και οι νόμοι που ακολούθησαν τα μνημόνια, έρχεται και επιβαρύνει ξανά τον εργαζόμενο άνθρωπο στην πατρίδα μας. Η εκτίμησή μας για το πολιτικό σύστημα είναι ότι στην ίδια γραμμή πλεύσης πάνω κάτω κινούνται όλα τα βασικά κόμματα του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση τώρα, τα τελευταία 3 χρόνια, από το 19 μέχρι τώρα, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κυβέρνηση πριν αξιωματική αντιπολίτευση τώρα, και το ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια με επιμέρους διαφοροποιήσεις, ο καθένας τους φυσικά, απαραίτητες άλλωστε, γιατί έτσι γίνεται και το πολιτικό παιγνίδι, να το πούμε έτσι, για να μπορέσει να τραβήξει το λαϊκό παράγοντα, να ψηφίσει κάποιον από αυτούς, έτσι ώστε να φύγει ο προηγούμενος και να έρθει ο επόμενος, ο οποίος θα βαδίσει στην ίδια βασικά στρατηγική γραμμή. Και λέμε στρατηγική γραμμή γιατί σε όλα τα μεγάλα, σαν αυτά που ανέφερα πριν, δηλαδή Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία, σχέσεις με ΝΑΤΟ, συμμετοχή στον πόλεμο ή οτιδήποτε άλλο, ανταλλάγματα που δίνονται κλπ. Είναι στην ίδια γραμμή όλοι. Και υπάρχουν διαφοροποιήσεις φυσικά, αλλά οι διαφοροποιήσεις τους, κοιτάξτε να δείτε, γίνονται κατά τη γνώμη μας επειδή είναι στην αντιπολίτευση. Ας πούμε, η Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία ή τα εξοπλιστικά προγράμματα ξεκίνησαν με συζητήσεις που έκανε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν με την Αμερικάνικη ηγεσία, με το ΝΑΤΟ. Είχε υπογράψει το προσύμφωνο, να το πω έτσι με μια έκφραση, και βεβαίως ήρθε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μετά για να υλοποιήσει και να πάει να περάσει στη Βουλή την Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία, να το πάει ένα βήμα παραπέρα δηλαδή. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ψήφισε τώρα την Ελληνοαμερικάνικη συμφωνία, αλλά αυτός την ξεκίνησε. Και τη βάση στην Αλεξανδρούπολη και άλλα. Και βεβαίως είναι τουλάχιστον αστείο, έτσι να σας το πω ειλικρινά, όταν ακούμε στη Βουλή να λέει ότι μα εμείς σκεφτόμασταν και κάναμε συμφωνία με τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς, για να αναβαθμιστεί. Τώρα, είναι αστείο, είναι για γέλια και για κλάματα σε τελευταία ανάλυση αυτή η άποψη, γιατί οι Αμερικάνοι και τον ΝΑΤΟ από την αρχή είπαν ότι θέλουν για σκοπούς την Αλεξανδρούπολη και το λιμάνι της, για να μπορεί να υπάρχει δίωδος στρατευμάτων από εκεί, σε μια γεωστρατηγική θέση που βρίσκεται αυτό το λιμάνι. Ούτε βεβαίως αυτό που έλεγα πριν λύνει τα ζητήματα με τις αντιθέσεις με την Τουρκία, τους ανταγωνισμούς κλπ. Αντίστοιχα είναι και στην πράσινη μετάβαση. Δεν δικαιολογείται δηλαδή, ούτε είναι άλλη γραμμή πλεύσης η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που λέει ότι εντάξει, απολιγνητοποίηση να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει αυτή με πιο αργούς ρυθμούς. Το πήγατε πολύ γρήγορα. Δεν είναι λύση αυτή. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε καθαροί. Η άποψη, για παράδειγμα, και η πρόταση του ΚΚΕ είναι ότι η λιγνητική παραγωγή πρέπει να υπάρχει όχι μέχρι το 2027, αλλά πρέπει να υπάρχει συνέχεια όσο υπάρχει λιγνίτης. Γιατί είναι φτηνή μορφή ενέργειας, την έχει σε μεγάλη ποσότητα η Ελλάδα, τον λιγνίτη, και πρέπει να αξιοποιηθεί. Ότι πρέπει να αξιοποιηθούν ταυτόχρονα με το λιγνίτη όλες οι άλλες μορφές ενέργειας. Δηλαδή, που έχει η Ελλάδα και οι υδρογονάνθρακες που έχουν βρεθεί στο Ιόνιο, η νότια της Κρήτης κλπ. Με τα προβλήματα που υπάρχουν, εδώ πάνε και κλείνουν τα πετρέλαια της Καβάλας. Να αξιοποιηθεί το φυσικό αέριο, όλα αυτά. Να αξιοποιηθούν επίσης η γεωθερμία που έχει πλούτο η Ελλάδα. Είναι γεμάτη πάρα πολλές περιοχές της χώρας με γεωματικές πηγές. Και έχει γεωθερμικά, μπορεί να δώσει ενέργεια. Η Ελλάδα επίσης έχει πλούτο σε λίμνες, σε ποτάμια, σε υδάτινο δυναμικό, η οποία και το νερό μπορεί να σου δώσει, είναι σημαντική πηγή ενέργειας. Η Ελλάδα επίσης μπορεί να αξιοποιήσει και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και ανεμογεννήτριες
και φωτοβολταϊκά, γιατί έχει και αέριδες για να γυρνάνε οι ανεμογεννήτριες, έχει και ήλιο, μπόλικο, που μπορεί να έχεις από τα φωτοβολταϊκά. Αλλά αυτά με συγκεκριμένο σχέδιο που κεντρικά θα ελέγχεται, με αιολικά πάρκα, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος, χωρίς καταστροφή επίσης της αγροτικής ή της κτηνοτροφικής παραγωγής σε διάφορες περιοχές που καταστρέφονται και αυτά γιατί βάζουν φωτοβολταϊκά και πάει λέγοντας. Άρα, ενέργεια, για να μην έχει φτώχεια ενεργειακή ο λαός μας, για να μην έχει η Ελλάδα ενεργειακή εξάρτηση από άλλες χώρες, θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά αυτό προϋποθέτει σχέδιο τέτοιο, σημαίνει ότι το κράτος, η κοινωνία συνολικά παίρνει την ευθύνη αυτή και σχεδιάζει την οικονομία και στον τομέα της ενέργειας όπως και σε άλλους τομείς. Αν το αφήνει στο τι θέλει η Γερμανία, στο τι θέλει η Γαλλία, στο τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τα συμφέροντά τους, βεβαίως φτάνει στο σημείο να κάνεις την πλάτη και να υλοποιείς αυτό που θέλουν οι Έλληνες εφοπλιστές, κάποιοι από τους Έλληνες εφοπλιστές τέλος πάντων που έχουν τα τάνκερ με τις μεταφοράς του υγροποιημένου φυσικού αέριου του αμερικάνικου LNG, που είναι και πανάκριβο εδώ που τα λέμε, έτοιμα. Για να βγάλουν. Έτοιμα. Λοιπόν, το είχαν και επίσημα πει. Μα, αυτό λέω, αλλά το θέμα είναι ότι αυτά δεν τα λένε στον ελληνικό λαό. Τα κρύβουν. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις στις οποίες εμείς εκφράζουμε την αντίθεσή μας με άλλα κόμματα, με επιχειρήματα βέβαια, μέσα στη Βουλή, στην αντιπαράθεση που γίνεται, αλλά κυρίως πρέπει να τα φτάσουμε στην κοινωνία. Και φυσικά είναι οι νόμοι που ψήφισαν. Δηλαδή, όταν σου λέει τώρα ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ θα τα αλλάξω όλα, όταν διατήρησε για 5 χρόνια όλους τους μνημονιακούς νόμους, για παράδειγμα, και δεν πρόκειται, ούτε τώρα λέει, δεν τολμάει καν να πει δηλαδή, ότι άμα γίνει κυβέρνηση ξανά θα φτιάξει, θα καταργήσει τους μνημονιακούς νόμους, ή δεν λέει ότι θα καταργήσει αυτούς τους νόμους, γιατί τι να πει, 50% των νόμων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τους ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 75% των νόμων και αυτά τα κάνανε ως αντιπολίτευση. Φανταστείτε τι έχουν να κάνουν ως κυβέρνηση, όπου μεγαλώνουν οι πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από μεγάλους ομίλους, από το μεγάλο κεφάλαιο κλπ. Άρα κρατάμε μικρό καλάθι σε σχέση με το τι λένε όλοι αυτοί και βεβαίως αποκαλύπτουμε στον κόσμο αυτά και γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση το ΚΚΕ να στηρίξει οποιαδήποτε τέτοια αστική κυβέρνηση ήθελε προκύψει είτε μόνη της με αυτοδυναμία, για παράδειγμα, που μέσα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, είτε σε συνεργασία δύο κομμάτων, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ ή και των τριών μαζί, γιατί και τέτοια συζητιούνται, με τον όρο βέβαια όπως έβαλε ο Τσίπρας, να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αλλά να είναι άλλος, μπορεί να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία, είπε πρόσφατα σε συνέντευξή του. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάνε οι εξελίξεις. Αλλά με αυτή τη γραμμή πλεύσης πάμε από το κακό στο χειρότερο. Πολλά χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, ιδιαίτερα τις τελευταίες 2 δεκαετίες, την τελευταία δεκαετία ακόμα περισσότερο που έχει αλλάξει και έτσι ο διεθνής συσχετισμός δυνάμεων. Η πρόταση του κόμματός μας την έχετε ακούσει φυσικά από ομιλίες, από παρεμβάσεις και γραπτά την έχουμε δώσει για τη διέξοδο στο λαό. Πάρα πολλοί μας λένε και από άλλα κόμματα ότι έχετε δίκιο, είναι σωστή η θέση σας, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρουμε ακόμα, δεν μπορεί να γίνει, να υλοποιηθεί κλπ. Εμείς, και να σας πω και εδώ και σας απαντάω ξεκάθαρα, βεβαίως δεν μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ εφόσον υπάρχει αυτός ο συσχετισμός δύναμης. Και υπάρχει τέτοιος συσχετισμός δύναμης, ξεκινώντας από τα καθημερινά, που παλεύουν άμεσα προβλήματα ο λαός, τα σωματεία, τους συλλόγους, τους φορείς, τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες, το συνδικαλιστικό κίνημα, άλλους φορείς. Βεβαίως δεν μπορεί να υλοποιηθεί με αυτή την έννοια, εφόσον υπάρχει αυτός ο σχετισμός στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις δημοτικές, στις περιφερειακές, στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Βεβαίως δεν μπορεί να υλοποιηθεί όταν ο συσχετισμός είναι
με 15 βουλευτές και 5,5% το ΚΚΕ. Γι' αυτό λέμε ότι για να αρχίσει να αλλάζει κάτι και για να μπαίνει μπροστά η υλοποίηση της πρότασης διεξόδου του ΚΚΕ που θα επιλύει και σημερινά άμεσα καυτά προβλήματα και θα δίνει ανάσες ανακούφισης, αλλά και θα ανοίγει οπωσδήποτε το δρόμο προς τα μπρος για μια νέα κοινωνία όπου θα είναι όλες οι πρωτοπαραγωγικές πηγές θα ανήκουν στην κοινωνία την ίδια, στην εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, στα λαϊκά στρώματα. Και βεβαίως θα υπάρχει ένα κεντρικό σχέδιο της οικονομίας, είναι αυτό που περιγράφουμε με την έννοια του σοσιαλισμού αυτής της νέας κοινωνίας, που βέβαια το σοσιαλισμό καλά όλοι τον λένε τώρα, εντάξει, και το Πασόκ τον είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ τον ξαναθυμήθηκε και λοιπά, μέχρι και ο Μητσοτάκης είπε ότι περίπου βαρβαρότητα και τέτοια αυτό το σύστημα έχει, πήγε να το πει, το μάσησε μετά, αλλά τέλος πάντων, εμείς μιλάμε για αυτή την κοινωνία. Και πρέπει να κατευθυνθεί η πάλη μας, ο αγώνας μας προς τα εκεί. Γι' αυτό και λέμε το εξής. Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα και με αυτή την ανάλυση που εμείς κάνουμε, αυτό που προέχει είναι να προετοιμάσουμε το λαϊκό παράγοντα. Να προετοιμάσουμε και να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους, με τη θέληση φυσικά τη δική τους, γιατί αυτά δεν γίνονται με αποφάσεις μέσα από κομματικά γραφεία, ούτε από τα βουλευτικά έδρανα, έτσι ώστε να αλλάζει καθημερινά αυτός ο συσχετισμός. Και ήδη μετράμε νίκες σε αυτό και στους αγώνες. Είναι σημαντικό, για παράδειγμα, οι εργάτες της Κόσκο, οι εργάτες στα e-food, οι εργάτες στη Λάρκο, άλλοι εργαζόμενοι που κατέκτησαν και συμβάσεις και μεροκάματα και ανέτρεψαν απολύσεις και προσπαθούν με την αλληλεγγύη όλου του κινήματος και την σταθερή στάση του ΚΚΕ να ξεπεράσουν προβλήματα, αυτά τα άμεσα ζητήματα που έχουν. Να αλλάξουμε συσχετισμούς. Για παράδειγμα, να μην είναι μόνο 350 εργατικά σωματεία που έχουν καθαρή γραμμή, συνεργάζονται, ακούνε τι λέει το ΚΚΕ, το πάμε στα ζητήματα τα δικά τους, τα αιτήματα που τους συμπαραστεκόμαστε, χωρίς το καπέλο που λένε, αλλά με τη γνώμη μας, την πρωτοπόρα δουλειά μας, το να αναδεικνύουμε τα ζητήματα και να δουλεύουμε εκεί μέσα. Είναι πολλά εργατικά κέντρα επίσης που αποσπάστηκαν δυνάμεις από άλλους χώρους και μπήκαν με το ταξικό κίνημα. Και το Εργατικό Κέντρο Λιβαδιάς, το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, πιο πριν άλλα, εκτός από τα 16 που συμμετείχαν στη συσπήρωση του ΠΑΜΕ, είναι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών. Δείχνει μια προσπάθεια που έκαναν οι φοιτητές της ΚΝΕ, τα νιάτα της ΚΝΕ, οι παρασπουδαστικοί, και πέρασαν στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω κατά πολύ την παράταξη την κυβερνητική, της Νέας Δημοκρατίας, που εδώ και πάνω από 30 χρόνια, περίπου 35, δεν θυμάμαι πόσο είναι, ήταν η πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια. Είναι μια σειρά ελπιδοφόρα μηνύματα από το χώρο των υγειονομικών και τα συνέδρια των ομοσπονδιών τους, με πολύ καλούς συσχετισμούς δυνάμεων, αλλά και σε μια σειρά νοσοκομεία, όπου οι κομμουνιστές γιατροί αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη. Πάνω από 10 νοσοκομεία στην Αθήνα, αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, σε άλλες πόλεις, που δείχνει ότι ο λαός ανταποκρίνεται στα ζητήματα που έθεσε το ΚΚΕ και στο εργατικό κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, παλεύοντας ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στα νέα μέτρα Χατζηδάκη κλπ. Που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια, αλλά και στα ζητήματα της δημόσιας υγείας με την πανδημία που υπέφερε πάλι ο λαός μας και οι γιατροί, οι υγειονομικοί πρωτοστάτησαν και είπαν ότι φοράμε τη μάσκα αλλά δεν συμβιβαζόμαστε και παλεύουμε, βγαίνουμε στους δρόμους. Και βέβαια εδώ το ΚΚΕ πρέπει να πούμε, με περηφάνεια το λέμε αυτό, δεν το κρύβουμε, ότι δεν σταματήσαμε ούτε στιγμή να βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα και μέσα στην πανδημία παρά τις απαγορεύσεις. Προσπαθώντας να τηρούμε βέβαια κάποια μέτρα προστασίας της υγείας, της δημόσιας υγείας κλπ. Αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν και να είναι μεγάλα, και από αυτή την άποψη η κάλυψη με υγειονομικούς ή η κάλυψη με εκπαιδευτικούς στα σχολεία βρίσκει ανταπόκριση, ανεβαίνουν οι δυνάμεις του κόμματος. Αυτό είναι μια προετοιμασία δυνάμεων. Ταυτόχρονα εμείς προσπαθούμε σε αυτή την πάλη να δίνουμε και στα αιτήματα και στον αγώνα αυτό που λέμε
την ουσία του ζητήματος. Δηλαδή να ψάχνουμε και να σκέφτεται ο καθένας πού βρίσκεται η αιτία, γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί φταίει αυτό το σύστημα, γιατί εμείς λέμε ότι η πάλη μας πρέπει να έχει αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα. Γιατί άμα είσαι και με τον καπιταλισμό, είσαι και με την επίλυση τέτοιων προβλημάτων που δημιουργεί ο ίδιος ο καπιταλισμός, τότε κάνεις μια τρύπα στο νερό, θεωρούμε. Άρα λοιπόν ο αγώνας πρέπει να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Φυσικά αυτό δεν γίνεται από κάποιους ινστρούκτορες, να πεις δηλαδή μέσα στο εργατικό κίνημα ή στο κίνημα των υγειονομικών ή των εκπαιδευτικών ή της νεολαίας ότι σώνει και καλά θα βάλεις και τον καπιταλισμό στο σύνθημα. Δεν το λέμε να το βάλεις στο αίτημα ή στο σύνθημα της πάλης που κάνει σε ένα μαζικό αγώνα που συμμετέχει ο κόσμος με διαφορετικά επίπεδα συνείδησης, ωριμότητας, συνδικαλιστικής πείρας κλπ. Αλλά λέμε να η ουσία του ζητήματος των αιτημάτων που πρέπει να στρέφει για να μπορεί να βλέπει τον αντίπαλο τον πραγματικό. Δηλαδή να μπορεί να δει και ο εργαζόμενος που δεν συμμετέχει αν θέλετε σε πολιτικά κόμματα ή δεν έχει και δεν έχει ασχοληθεί μέχρι πριν στο συνδικαλιστικό κίνημα, να βλέπει ότι εδώ φταίει ο βιομήχανος, φταίει ο μεγαλοεργοδότης του, φταίει μια τάξη που έχει την εξουσία, η άρχουσα τάξη, η αστική τάξη, το κεφάλαιο, δεν ξέρω, ας την πει όπως θέλει ο καθένας, δεν μας ενοχλεί αυτό να το πω έτσι. Λοιπόν, να βλέπει ποιοι ως πολιτικό προσωπικό υλοποιούν αυτές τις αξιώσεις αυτών των μεγάλων και του κεφαλαίου, ποια κόμματα, ποιες κυβερνήσεις. Να μπορεί να ξεχωρίζει επίσης με ποιους συνεργάζονται αυτοί διεθνώς. Γιατί συμμετέχουν σε τέτοιες συμμαχίες όπως είναι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τι πρέπει να αλλάξει σε αυτή την κατεύθυνση και γιατί πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά σαν χώρα, σαν λαός μαζί με άλλους λαούς φυσικά, σε αλληλεγγύη, σε κοινή πάλη και δράση απέναντι σε αυτούς. Και φυσικά όλα αυτά να αλλάζουν και όταν γίνονται εκλογές, είτε δημοτικές είτε περιφερειακές όπως θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 ή όταν γίνονται βουλευτικές εκλογές που είτε το φθινόπωρο, δηλαδή μετά το τέλος Σεπτέμβρη θα δούμε συγκεκριμένα αν θα τις πάει φθινόπωρο ή αν θα τις πάει όπως λέει επισήμως τέλος πάντων για του χρόνου τέτοια εποχή, την άνοιξη με τη λήξη της θητείας του. Και εκεί πρέπει να γίνουν δραστικές αλλαγές. Με πρώτα απ' όλα την ενίσχυση πιστεύουμε εμείς του ΚΚΕ. Και εδώ αυτό που θα έχετε πει, άλλος το λέει μέτωπο του λαού να γίνει και να ηγηθεί το ΚΚΕ. Εμείς το λέμε κοινωνική, λαϊκή συμμαχία, με τέτοιες εκφράσεις χρησιμοποιούμε, γιατί θεωρούμε ότι ο λαός δεν έχει τίποτα να χωρίσει μεταξύ του, δεν είναι δεξιός, αριστερός, κομμουνιστής, πράσινος, κόκκινος, δεν ξέρω τι μπλε. Ο λαός, εντάξει, μπορεί να ψηφίζει ό,τι θέλει, αλλά ο εργάτης είναι εργάτης. Ο υπάλληλος είναι υπάλληλος, ο αγρότης είναι αγρότης, ο επαγγελματής είναι επαγγελματής και έχουν κοινά και ίδια προβλήματα. Ο επαγγελματίας, ο μικρός επιχειρηματίας στην εστίαση ή δεν ξέρω σε οποιοδήποτε άλλο τομέα και κλάδο δεν μπορεί να δουλέψει και χρεώνεται και έχει φεσωθεί μέχρι τα μπούνια και κλείνει την επιχείρησή του, το μαγαζί του, γιατί δεν έχει ο εργάτης και ο αγρότης να πάνε να ψωνίσουν από εκεί και να του φέρουν λεφτά για να μπορέσει να επιβιώσει. Ο αγρότης πάλι βολοδέρνει γιατί και εξαφανίζεται από τον τόπο του ο κτηνοτρόφος, ο καλλιεργητής, γιατί δεν του δίνουν αυτά που είναι απαραίτητα ώστε να στοιχειοδός το κόστος της παραγωγής να μειωθεί, γιατί είναι τεράστιο. Ιδιαίτερα τώρα με την ενέργεια, την ακρίβεια κλπ. Άρα αυτή η κοινωνική συμμαχία που θα αλλάζει σχετισμούς από τα σωματεία μέχρι τη Βουλή είναι αυτή που μπορεί να στηριχτεί το κόμμα για να συμμετέχει σε αυτή τη λαϊκή διακυβέρνηση, την λαϊκή εξουσία, την εργατική εξουσία. Ξαναλέω, δεν μας ενοχλούν εμάς οι λέξεις. Άλλωστε, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια σε αυτά, ούτε χρειάζεται να τα προσδιορίζουμε αυστηρά επιστημονικά με βάση τη θεωρία μας, όπως κάνουμε στα ντοκουμέντα μας. Όταν μιλάμε, αυτό εννοούμε. Δηλαδή, πραγματικά ο λαός να είναι στην εξουσία, να προχωρήσει σε κοινωνικοποίηση αυτών των μέσων παραγωγής, της ενέργειας, του ενός, του άλλου κλπ, της υγείας, της παιδείας, να είναι δημόσια, δωρεάν, τα έχουμε πει, με πολιτισμό, με αθλητισμό, να μπορέσει δηλαδή και αυτό να γίνεται με ένα κεντρικό επιστημονικό σχέδιο που θα κάνει. Εκεί το ΚΚΕ θα συμμετέχει σε μια τέτοια λαϊκή διακυβέρνηση. Είναι, δηλαδή, πολλές φορές μου φαίνεται και
πώς να σου το πω ειλικρινά, έχω περιέργεια, γιατί πολλοί λένε, μα εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε, γι' αυτό δεν ψηφίζουν. Μα υπάρχει κανένα κόμμα στη χώρα μας ή διεθνώς που παλεύει, εξηγεί, διεκδικεί την ψήφο του λαού, συμμετέχει σε αγώνες κλπ. Που να μην θέλει να κυβερνήσει? Είναι άλλο ζήτημα που λέμε εμείς αυτό. Εμείς δεν θέλουμε να γίνει διαναθέσεως. Να πει δηλαδή ο εργαζόμενος, να πούν τα σωματεία μετά τους αγώνες τους, σας βγάζουμε εσάς, κάντε ό,τι θέλετε, εκεί πέρα σας αναθέτουμε την εξουσία και εμείς γυρνάμε στη δουλειά μας και λύστε τα προβλήματα. Εμείς θέλουμε η εργατική τάξη, ο λαός να πάρει αυτή την εξουσία και να στηρίζει αυτή την εξουσία, αυτή τη διακυβέρνηση και να τη στηρίζει με την πάλη του, με τον αγώνα του, να είναι στο δρόμο και τη στιγμή που θα την πιέζουν οι Ευρωπαίοι, οι Νατοϊκοί, οι Αμερικάνοι ή δεν ξέρω τι, οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι, όταν θα τους παίρνει τα προνόμια και θα αρνείται να συνταχθεί με αυτούς και θα ζητάει να αποδεσμευτεί από αυτά τα δεσμά και να είναι δίπλα το λαός, να συμμετέχει ενεργά. Και μετά κατά την άσκηση αυτής της κυβέρνησης, της διακυβέρνησης, της εξουσίας, ο ίδιος ο λαός να ελέγχει από τους τόπους δουλειάς, με συνελεύσεις, με ψηφοφορίες, με δημοψηφίσματα, με κάθε τρόπο που μπορεί να βρει το ίδιο το κίνημα, μπορεί να βρει η ίδια η εξέλιξη της επαναστατικής πάλης και να είναι ο εξεγερμένος λαός που έχει την εξουσία και βοηθάει σε αυτή την υπόθεση. Και βοηθάει και συνειδητά, αλλά και εθελοντικά οπωσδήποτε σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι το όραμά μας, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η πρότασή μας. Φυσικά, ξέρουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, μπορεί και ανάμεσά σας και εσείς, να μην έχετε αποφασίσει ή να μην έχουν αποφασίσει ακόμα να κάνουν αυτό το βήμα. Να δώσουν αυτή την εμπιστοσύνη, να συμπορευθούν με το ΚΚΕ πιο ενεργά, πιο δραστήρια. Αλλά όπου μπορεί ο καθένας, από όποιο μετερίζει, εμείς κάνουμε αυτό το κάλεσμα συμπόρευσης. Δεν έχουμε ούτε προκαταλήψεις, γιατί μέχρι χτες κάποιος ήταν αλλού σε άλλο πολιτικό χώρο ή ψήφιζε άλλο κόμμα ή στήριξε άλλους και οτιδήποτε άλλο. Σήμερα θεωρούμε ότι είναι οι εξελίξεις τέτοιες, επικίνδυνες, που πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε μέσα στο λαό, στη βάση και εκεί να παλέψουμε. Και όχι με τα γνωστά του παρελθόντος, που είναι πολύ παλιά και φτιαγμένα με παλιά υλικά. Δεν ξέρω αν δείτε, για να τελειώνω με αυτό, στο πώς θα προχωρήσουμε αυτή την κοινωνική συμμαχία, τη δράση στο κίνημα, αλλά και στις εκλογές, όποτε γίνονται, είτε στις αρχιερεσίες σωματείων, είτε σε δημοτικές, ξαναλέω, είτε σε βουλευτικές κλπ. Εμείς δεν βλέπουμε μια πολιτική συνεργασία κορυφών. Δηλαδή να είναι το ΚΚΕ, ο Κουτσούμπας, να συζητάει με κάποιον άλλον από κάποια ομάδα, τέλος πάντων που έχει τέτοια αντικαπιταλιστική γραμμή, από ένα κόμμα, από μια παράταξη, με έναν άλλον, με έναν παραάλλον ή με κάποιους μεμονωμένους που είναι προσωπικότητες οπωσδήποτε της κοινωνικής πολιτικής ζωής και εκεί να βρίσκουν κοινή πλατφόρμα, κοινή συνισταμένη όπου το ΚΚΕ συνεχώς θα μινιμάρει τους στόχους του, γιατί αυτό γίνεται και οι υπόλοιποι δεν θα μινιμάρουν τίποτα και θα κρατάνε τις θέσεις τους. Εμείς λέμε ότι στο κίνημα το ΚΚΕ δεν πρέπει να συμμετέχει ως ΚΚΕ. Δηλαδή, σε αυτή την κοινωνική συμμαχία, στους αγώνες, το ΚΚΕ δεν θα είναι σαν κομματική οργάνωση συνιστόσα, αλλά θα είναι τα μέλη και τα στελέχη του που θα δουλεύουν πρωτοπόρα μέσα εκεί μαζί με υπόλοιπους. Και το ίδιο καλούμε σήμερα να κάνουν κι άλλοι, οι οποίοι ακόμα είναι σε άλλα κόμματα. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Δεν πάει να είσαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος του ΠΑΣΟΚ, μέλος του ΜέΡΑ25, οπαδός μέλος της Νέας Δημοκρατίας σε ένα χώρο. Άμα είσαι εργάτης, μικροεπαγγελματίας, αγρότης, επιστήμονας που έχεις κοινούς στόχους και παλεύεις, έστω σε ένα, δύο, τρία, πέντε ζητήματα, σε όσα συμφωνείς εκεί μέσα στο κίνημα, στους αγώνες, έλα μαζί να παλέψουμε. Και ψηφοδέλτιο μαζί να κάνουμε. Αλλά όχι να μου πεις, ξέρεις, να συζητήσει η ηγεσία του ΚΚΕ με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, για να βγάλουμε καλές φωτογραφίες στα κανάλια και να πούμε ότι γίνεται η οικουμενική λύση και είμαστε όλοι μαζί, για να πάμε να δουλέψουμε σε ένα σωματείο, στο κίνημα ή για να βρούμε το δρόμο για τη διέξοδο που θα έχει η χώρα μας. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω άλλο,
περισσότερο θα ήθελα να σας ακούσω με τις απόψεις σας, τις ξεχωριστές, γιατί δεν μπορεί να συμφωνάμε και σε όλα. Μπορεί να συμφωνάμε πιθανόν εδώ μέσα σε βασικά ή σε κύρια, αλλά ο καθένας έχει και τις δικές του απόψεις, τις ενστάσεις πιθανόν κλπ. Και να ολοκληρώσω με το ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί αυτή η μέρα να έρθει. Μπορούμε από σήμερα να συμπορευθούμε, να προετοιμάσουμε το αύριο, γιατί δεν είναι απλά τα ζητήματα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς οι ίδιοι δεν διακατεχόμαστε από τέτοια κόμπλεξ, ούτε από τέτοιες θελήσεις. Άλλοι τα έχουν αυτά, αμάν ζαμάν να καθίσουμε σε πρωθυπουργική ή σε υπουργική καρέκλα ή κυβερνητική καρέκλα. Άλλοι βιάζονταν, γιατί όταν βιάζεσαι χωρίς να υπάρχουν οι προϋποθέσεις οι πραγματικές, χωρίς δηλαδή να έχει αποφασίσει ο ίδιος ο λαός να σώσει το λαό και να είναι μπροστά και δίπλα σου, τότε θα μπορείς μόνο στους μεγάλους, μόνο στους ξένους, μόνο σε αυτούς που έχουν την πραγματική εξουσία και κυριαρχία. Και τότε όταν αρχίζεις τη μία υποχώρηση, μάλιστα όταν είσαι και στην αντιπολίτευση ακόμα, έρχεται η άλλη, έρχεται η επόμενη, και όταν είσαι κυβέρνηση τα δίνεις όλα και φτύνεις τελικά το λαό που σε ανέδειξε. Σας ευχαριστώ.